Συνεχίζουμε με τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου από τη Νέα Δημοκρατία. Είχα την εντύπωση ότι συζητάμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για το μισθολόγιο της ΑΔΕ. Φαίνεται ότι μάλλον κάποιο λάθος έκανα, γιατί και ο προηγούμενος συνάδελφος αλλά και άλλοι προηγούμενοι συνάδελφοι που μιλήσαν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αναφερθήκαν σε άλλα πράγματα και σε ένα τυχαίο γεγονός, όπως ήταν αυτό το οποίο έγινε τις δύο τελευταίες μέρες και ταλαιπώρησε την Αθήνα, το θέμα δηλαδή της κακοκαιρίας και των προβλημάτων που προκύψαν, παρά στο ζήτημα του νομοσχεδίου. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, ακούσαμε τον προηγούμενο μιλητή να λέει κλείνοντας: ας πω και δύο κουβέντες για το νομοσχέδιο που συζητάμε. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι παινία τέχνας κατεργάζεται, αλλά ας έλθουμε στο προκείμενο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πολιτική υπάρχουν κόμματα που κερδίζουν τις εκλογές και τιμούν την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος, βασιζόμενα στον προγραμματικό λόγο, στις λύσεις που προτείνουν, στη συνέπεια αρχών και θέσεων που επιδεικνύουν και βεβαίως στην επιμονή να προωθήσουν το καλύτερο για τη χώρα και την κοινωνία. Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι οι πολιτικοί σχηματισμοί που ως γέννημα της οικονομικής κρίσης πολιτεύονται επενδύοντας στη συλλογική αμνησία, καμουφλάροντας την ανυπαρξία ιδεολογικών και προγραμματικών εφοδίων, χρησιμοποιώντας έναν λόγο άκρως δικαστικό. Στη δική μας περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα ευθύνης και των μεγάλων δικαιωμένων εθνικών επιλογών αποδεικνύει καθημερινά ότι ως κυρίαρχη στόχευση έχει να είναι χρήσιμη στο σύνολο, πολιτευόμενη με προσήλωση στη φυσιογνωμία και στον προσανατολισμό της. Το ίδιο πράττει και σήμερα. Ως δύναμη υπεύθυνης μεταρρύθμισης, αφού το νομοθέτημα του Υπουργείου Οικονομικών για τις αλλαγές στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει τις βάσεις για την καλλιέργεια και την εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας στο ελληνικό δημόσιο, η οποία θα έχει ως βασικούς άξονες την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για δύο έννοιες που πρέπει να αποτελούν αρχή και δικαίωμα κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Δύο λέξεις που ενώ τις επικαλούνται πολλοί, λίγοι είναι εκείνοι που πραγματικά επενδύουν σε αυτές και οι οποίες χάρη στην κυβέρνηση έρχονται ισότιμα να αναβαθμίσουν την ποιότητα της δημόσιας διοίκησης, συνδέοντας το πρόσωπο του υπαλλήλου με το κοινωνικό σύνολο. Όλοι κατανοούμε πως η σχέση μεταξύ της αξιοκρατίας και της αποδοτικότητας είναι πολυδιάστατη. Ωστόσο, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών αναδεικνύεται για πρώτη φορά σε σημείο αναφοράς, αφού αποδεικνύουμε στην πράξη πως λύσεις υπάρχουν, αρκεί φυσικά να θέλουμε να εφαρμοστούν. Αρκεί να διαθέτουμε σχέδιο, πρόγραμμα, μέθοδο και διάθεση δημιουργικότητας. Προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καμιά μεταρρύθμιση δεν γίνεται αυτόματα, απλώς με το πάτημα ενός κουμπιού. Απαιτούνται πολλές σημαντικές επιμέρους δράσεις που θα αντικαταστήσουν τον εξισωτισμό και την ισοπαίδωση με την επίτευξη στόχων και σχεδίων. Όμως, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι το δικαίωμα στη σταδιοδρομία φωτίζεται από τις εγγυήσεις της αξιοκρατίας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητούμε απόψε στην Ολομέλεια για το νέο μισθολόγιο της ΑΔΕ υπηρετεί αυτή την αρχή. Είναι προϊόν εντατικής εργασίας, μελέτης και προετοιμασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ότι ο υπάλληλος θα αμείβεται με βάση τη βαρύτητα των καθηκόντων αλλά και των ευθυνών που αναλαμβάνει, αλλά ακόμη και σύμφωνα με την αποτελεσματικότητά του. Επιγραμματικά αναφέρω ότι για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ειδικό μισθολόγιο για υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, εφοριακούς, τελωνιακούς, επιθεωρητές, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα των αντίστοιχων κλάδων. Διασφαλίζεται ότι δεν θα μειωθούν οι αποδοχές κανενός, αφού ο υπάρχον μισθός αποτελεί το ελάχιστο δίχτυ ασφαλείας. Επιλύεται το μισθολογικό θέμα των νέων υπαλλήλων. Ανοίγει το δρόμο για αυξήσεις του πραγματικού μισθού στην πλειοψηφία των υπαλλήλων. Ενώ αντιμετωπίζονται και οι στρεβλώσεις του ενιαίου μισθολογίου σχετικά με την άνοδο των μισθολογικών κλιμακίων και την αναγνώριση των τίτλων σπουδών. Εξίσου σημαντικό είναι ακόμη το γεγονός ότι το κράτος αναλαμβάνει το κόστος της ενσωμάτωσης της προσωπικής διαφοράς στο μισθό, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις των συντάξεων αποδοχών, αποκαθιστώντας μια μισθολογική αδικία έναντι των νέων υπαλλήλων της ΑΔΕ, δίνει λύση στο θέμα του επιδόματος παραμεθωρίων περιοχών, θεσμοθετεί επίδομα συνοριογραμμής για επιλεγμένες υπηρεσίες, αυξάνονται οι ώρες των πληρωτέων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα παγιώνεται το κίνητρο επίτευξης στόχων.
Προσωπικά θέλω να σταθώ στο τελευταίο ζήτημα, διότι αποτελεί ένα δομικό στοιχείο της νέας εποχής που οραματιζόμαστε να αναπτύξει στο ελληνικό δημόσιο. Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον, ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις του χθες και σπάζοντας στερεότυπα δεκαετιών που είχαν δαιμονοποιήσει την αξιολόγηση. Επί της ουσίας δηλαδή, μεταβαίνουμε σε ένα σύγχρονο τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, όπου λόγο θα έχουν μονάχα ορθολογικά, αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια. Περνούμε στην εποχή όπου οι γνώσεις, η εμπειρία, η σκέψη, η αποτελεσματικότητα και η δημιουργικότητα θα επιβραβεύονται και θα είναι χρήσιμα εφόδια σταδιοδρομίας και ανέλυξης. Βάζουμε τέλος στις κάθε λογής ποσοστώσεις, παρέχοντας κίνητρο αποδοτικότητας και προποδοτώντας την επαγγελματική ευσυνειδησία και την αφοσίωση των στόχων. Κανείς υπάλληλος που κάνει σωστά τη δουλειά του δεν πρέπει να φοβάται την ετήσια αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι προαπαιτούμενο της αξιοκρατίας, του εξυγχρονισμού, της εξωστρέφειας. Είναι θεμέλιο της ισότητας και σημαντικός παράγοντας προόδου όχι μόνο του ατόμου, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας. Εδραιώνει την εμπιστοσύνη στους δεσμούς, εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και ενισχύει το περιδικαίο αίσθημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 200 χρόνια από την εθνική παλιγενεσία, ο επαναπροσδιορισμός των αξιών και η επαναδόμηση της αξιολόγησης είναι αναγκαία στην πατρίδα μας. Η εμπέδωσή της και η πίστη στις διαφανείς διαδικασίες θα αποτελέσει την ισχυρότερη βάση για σταθερή οικονομική ανάπτυξη και ηθική ανάταξη. Κλείνοντας, έχω να επισημάνω ότι η θεσμική παρέμβαση που συζητούμε έχει θετικό μεταρρυθμιστικό πρόσημο, όπως άλλωστε και όλες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία, ως ένα μεταρρυθμιστικό κόμμα με κουλτούρα διαχείρισης και δημοκρατικό έλεγχο της εξουσίας, βοηθά την Ελλάδα να κάνει ένα ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός. Είμαστε το πραγματικό κόμμα της προόδου και της πρωτοπορίας. Είμαστε το κόμμα που ξεπερνά τις διαχωριστικές γραμμές, προτάσσοντας την ανάγκη της εθνικής δημιουργίας. Είμαστε το κόμμα που στην ιδρυτική του διακήρυξη μίλησε πρώτο για την κοινωνική ευαισθησία. Είμαστε το κόμμα των πολλών, μια γνήσια λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες. Και είμαστε περήφανοι που προερχόμαστε και συνεχίζουμε την ιστορία της κεντροδεξιάς παράταξης, η οποία τη δεκαετία του 50 έδωσε για πρώτη φορά το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεσαι στις γυναίκες, εξέλεξε την πρώτη γυναίκα βουλευτή στην Ελλάδα, την Ελένη Σκούρα, είχε τη χαρά να δει την πρώτη γυναίκα υπουργό που ορκίστηκε, την Λίνα Τσαλδάρη που ορκίστηκε υπουργό στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτός είναι ο πραγματικός προοδευτισμός για να φτάσουμε σήμερα στην κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, όπου επίσης είχαμε για πρώτη φορά εκλογή της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Δημοκρατίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξυγχρονίζει και αναβαθμίζει το ελληνικό δημόσιο και εξυπακούεται ότι η παράταξή μας το στηρίζει, το υπερψηφίζει, γιατί είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Ευχαριστούμε. Γινόμαστε η αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.